Λευκή ισοπαλή απέσπασε η ομάδα της Νίκης Βόλου από τη Δόξα Κρανούλα στο χθεσινό παιχνίδι για τη 17η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Τρίτης Εθνικής. Οι Κιανόλευκοι στάθηκαν πολύ καλά στον βαρύ αγωνιστικό χώρο του γηπέδου της Κρανούλας και με βάση την εμφάνισή τους δικαιούνταν τους 3 βαθμούς της νίκης. Στο 5ο λεπτό καταγράφεται η πρώτη καλή φάση με το φάουλ που εκτελεί ο Παπαστεργίου και την μπάλα να καταλήγει ελάχιστα out. Στο 7ο λεπτό, σουτ του ίδιου παίκτη απέκρουσε ο Κουβεντάρης, ενώ στο 12ο λεπτό ο Σαπαλίδης με δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή υποχρεώνει τους αμυντικούς της Δόξας να διώξουν άτσαλα την μπάλα. Καλές φάσεις για την νίκη καταγράφονται στο 15 και στο 40, με τη μοναδική απειλή από πλευράς Δόξας να σημειώνεται στο 16 με το σουτ του Κλεισούρη να μην ανησυχεί τον Άννη που μπλόκαρε την μπάλα. Στο 54 και στο 60 η νίκη έχασε σπουδαίες ευκαιρίες με τους Σαπαλίδη και Μωυσίδη να μην πετυχαίνουν το πολυπόθητο τέρμα. Και μέχρι το τέλος του αγώνα, οι Κιανόλευκοι συνέχιζαν να έχουν την καθολική υπεροχή, χωρίς όμως οι φάσεις να έχουν ευτυχή κατάληξη. Ο μεγαλομέτοχος και σύσσωμο το ΔΣ του Γυμναστικού Συλλόγου Βόλου, η Νίκη ΠΑΕ, συγκλονισμένοι από το θάνατο του δημοσιογράφου Γιώργου Πλακίδα, εκφράζουν τη βαθιά τους θλίψη τόσο στην οικογένεια του Εκλειπώντος, όσο και στη δημοσιογραφική οικογένεια.